Λέμε το βράδυ, το Πάτερ ημών δεν είναι το κλείσιμο της ημέρας και έναρξη της άλλης. Το Πάτερ ημών είναι να φτάσεις να καταδυθείς στην ρίζα της υπάρξεώς σου, στο βάθος της ψυχής σου, στην άβυσσό σου, να βρεις το σημείο εκείνο που θα μπορέσεις να σταθείς και να πεις Πάτερ. Γι' αυτό βλέπετε ένας μεγάλος ασκητής στο γεροντικό. Τι έκανε. Γονάτιζε λέει κάτω το βράδυ και ξεκίναγε να λέει το Πάτερ ημών και έβλεπε την ανατολή του ηλίου και δεν είχε τελειώσει. Δείτε τη διαφορά μας. Εμείς μέχρι να πούμε αμήν έχουμε σκεπαστεί κιόλας όταν έχει χειμώνας. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, εκείνος δεν του φτάνει το βράδυ. Γιατί εκείνος έπρεπε να βυθιστεί. Έπρεπε να δει τα τείχη που τον εμπόδιζαν να πει τον Θεό Πατέρα και να τα γκρεμίσει. Τα δάκρυά του έπρεπε να παρασύρουν όλα αυτά τα τείχη. Έπρεπε να δει αν έχει κάνει κάποια βήματα πάνω στη γέφυρα του θελήματος και της ανυπακοής. Έπρεπε να τα δει όλα αυτά. Να κλάψει, να πονέσει μέσα του για να φτάσει στο σημείο να πει Πάτερ. Και η νύχτα δεν του φτάνει. Και η ζωή δεν του φτάνει. Μακάρι να φτάσουμε στο σημείο μια φορά σε όλη μας τη ζωή να πούμε αυτό το Πάτερ και να το ζήσουμε και να το νιώσουμε. Δεν υπάρχει τίποτε συγκλονιστικότερο και τίποτε δυνατότερο στη ζωή του ανθρώπου. Όσοι ως Εφραίμ, ξέρετε, έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό με τον προφήτη Ηλία, το έλεγα τις προάλλες στο νησί στη Σαντορίνη, στο μοναστήρι μας. Ξέρετε ποιο είναι αυτό. Όσοι ως Εφραίμ έχει μία μιλωτή. Μιλωτή. Τι σημαίνει αυτό. Έχει την μιλωτή της ιεροσύνης. Τι σημαίνει μιλωτή. Ξέρετε τι. Πρώτη φορά μίλα. Ξέρετε τι σημαίνει λέξη. Πρώτη φορά τη συναντούμε στον Όμηρο, στην Ιλιάδα. Εκεί που περιγράφει τα θρεμμένα ζώα της αργολικής παιδιάδος. Ο Όμηρος. Το πρόβατο. Μιλωτή. Λοιπόν, η πρωτιά. Όσοι ως Εφραίμ είχε τη μιλωτή της ιεροσύνης. Λοιπόν, και αυτό τι σημαίνει. Δύο πράγματα σημαίνει. Το πρώτο, ότι καθημερινά έβλεπε να θυσιάζεται στα χέρια του ο αμνός του Θεού, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου, ο Χριστός. Το βλέπε καθημερινά. Και ο ίδιος καθημερινά πονούσε και προσευχόταν και αγωνιούσε για τα προβατάκια του αγνού, για τους ανθρώπους. Αυτό το ζούσε καθημερινά. Και ξέρετε κάτι, κάθε μέρα στη Θεία Λειτουργία, όταν λειτουργούσε ο Όσιος, έπρεπε μετά να απλώσεις τα καλύματα της Αγίας Τραπέζης και τα αμφιά του. Ήταν μουσκεμα, τάστιβες. Τάστιβες, όχι από την υγρασία, από τα δάκρυά του. Ξέρετε